διαβάσουμε, αδελφοί, τα λόγια του Ψαλμού 90. Είναι στη σελίδα 759. Ψαλμός 90. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη, από πάντα και για παντοτινά, εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναγυρνά τον άνθρωπο στο χώμα λέγοντας, γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό. Χίλια χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Παίρνει σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς. Είναι καθώς συχλώει που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει, το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Η οργή σου μας αφάνισε και μας συντάραξε ο θυμός σου. Τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές, στις όψεις σου το φως. Γι' αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε. Τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός. Όλη μας η ζωή δεν είναι 70 χρόνια, 80 αν υπάρχει ακμή. Και τα καλύτερα από αυτά κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Ποιος ξέρει τη οργή σου τη δύναμη και ποιος τη βία του θυμού σου. Δίδαξέ μας λοιπόν ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες. Έτσι βαθιά μας θα αποκτήσουμε επίγνωση. Γύρισε, Κύριε, έως πότε, και σπλαχνίσε τους δούλους σου. Χόρτασέ μας το πρωί από την αγάπη σου και θα έχουμε φροσύνη και αγαλίαση όλες τις μέρες της ζωής μας. Δώσ' μας τόσες μέρες αγαλίασης όσες ήταν οι μέρες που μας πέδευες, όσο ο χρόνος που δυστυχούσαμε. Δείξε στους αφοσιωμένους σου το έργο σου και στα παιδιά τους τη μεγαλοσύνη σου. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας. Δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Νεστέριωνε το αποτέλεσμα των έργων μας. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Τέτοιες μέρες, θέλουμε δεν θέλουμε, η σκέψη μας τρέχει στο ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα και όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο περισσότερο το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό και ο Ψαλμός 90 έχει συντροφεύσει γενιές ολόκληρες πιστών ανθρώπων στις αλλαγές του χρόνου. Το εδάφιο 10 είναι από τα πιο γνωστά. Όλη μας η ζωή είναι, δεν είναι, 70 χρόνια, 80 αν υπάρχει ακμή, αν υπάρχει ευρωστία. Και τα καλύτερα από αυτά κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης, ο ψαλμωδός ζητάει κάτι από το Θεό. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δεν είναι κακή και η απόδοση της νέας μετάφρασης, που στο ίδιο πράγμα καταλήγει. Δίδαξέ μας ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες. Έτσι βαθιά θα αποκτήσουμε επίγνωση. Το να συνειδητοποιώ ότι δεν θα ζήσω για πάντα, πρέπει να με κάνει σοφό. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό, μας το διδάσκει όλος ο ψαλμός. Είναι μια πολύ καλή περίληψη της χριστιανικής αντίληψης για τη ζωή. Είναι δώρο από το Θεό η σοφία να ζήσω τα χρόνια μου εδώ στη γη σωστά, με τρόπο που να βγάζουν νόημα. Γράφει στις παροιμίες, ο Κύριος δίνει σοφία, από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Ποια είναι λοιπόν η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πώς να αποκτήσω σοφία και επίγνωση γνωρίζοντας ότι οι μέρες μου εδώ στη γη κάποια στιγμή θα τελειώσουν? Πρώτον, πρέπει να έχω σωστή εικόνα για το Θεό. Και αυτή η εικόνα περιγράφεται στα πρώτα δύο εδάφια. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη, από πάντα και για παντοτινά, εσύ είσαι ο Θεός. Αυτή η λέξη Κύριε σημαίνει Θεέ που κυριαρχείς, που είσαι παντοκράτορας. Θυμάστε, ο Θεός έχει πει στον προφήτη Ισαΐα, «Θρόνος μου είναι ο ουρανός και υποπόδιό μου η γη». Το υποπόδιο είναι το σκαμνί. Δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνί που ο Θεός βάζει τα πόδια του, που να ξεφεύγει από την εξουσία και τον έλεγχό του.
τίποτα που να γίνει στη ζωή μου ή στον κόσμο που ο Θεός να μην το ξέρει, να μην το έχει επιτρέψει, να το έχει προκαλέσει. Είτε εύκολο είτε δύσκολο. Ο Ιώβ όταν τα έχασε όλα, θυμάστε, η γυναίκα του τον παρότρινε να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει, αλλά της απάντησε δύο φορές. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και τη δεύτερη φορά, τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχτούμε. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, το έπαιρνε από το χέρι του Θεού. Ο Θεός εξουσιάζει στο χρόνο μας, στη ζωή μας, σε αυτά που συμβαίνουν. Ποτέ δεν τον εκπλήσει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προβλέψει και να τρέχει να το προλάβει. Ξέρει τα πάντα και τα δικά του σχέδια δεν μπορούν να εμποδιστούν. Πάλι στον προφήτη Ισαΐα λέει. Και πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο Θεός εξουσιάζει τα πάντα, είναι κυρίαρχος. Η λέξη που χρησιμοποιεί η Αποκάλυψη είναι παντοκράτορας. Και η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ψαλμός 90 είναι Κύριος. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι καταφύγιο. Λέει, Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ. Γιατί αυτός ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας προστατέψει ουσιαστικά. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τέτοια εξουσία. Γι' αυτό και είναι η ειδωλολατρία βαθιά μες στην καρδιά μου να εμπιστεύομαι ανθρώπους. Είτε επειδή θέλω να αναπαύομαι πάνω τους, είτε επειδή έχω αυτή την ψευδαίσθηση ότι αυτοί έχουν δύναμη και εξουσία και μπορούν να με φυλάξουν. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις, αυτός μπορεί να αλλάξει ανθρώπους. Χωρίς αυτόν είναι μάταιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Ψαλμός 46. Είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε όταν σαλεύει η γη και αλλάζουν θέση τα βουνά του ωκεανού τα βάθη. Ο μόνος λόγος για να μην φοβάμαι ακόμα και όταν σαλεύει η γη είναι να θυμάμαι πως ο Θεός που εξουσιάζει είναι δικό μου καταφύγιο και δύναμη. Τρίτο, ο Θεός δεν είναι μόνο Κύριος, δεν είναι μόνο καταφύγιο, είναι αιώνιο καταφύγιο. Είναι αιώνιος και άχρονος. Ξανά τα εδάφια. Κύριε, καταφύγιο μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούν τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη από πάντα και για παντοτινά, εσύ είσαι ο Θεός. Τα βουνά είναι πάντα μια καλή εικόνα της αιωνιότητας. Βλέπεις γύρω-γύρω στην Αττική την Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Ημιτό και ξέρεις πως ήταν εκεί αιώνες πριν. Τα βλέπαν οι παππούδες μας, τα έβλεπαν οι δικοί τους παππούδες, τα βλέπαν οι αρχαίοι Αθηναίοι, τα ίδια βουνά. Ο Θεός που τα δημιούργησε υπάρχει πριν από αυτά. Είναι αιώνιος. Και επειδή είναι αιώνιος, λέει στο εδάφιο 4, χίλια χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Ο χρόνος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας αίσθηση του χρόνου. Μπορεί να δει και να μετρήσει τα πράγματα αλλιώς. Δεν βιάζεται, βλέπει μακριά, ξέρει το μετά, το ήξερε αιώνες πριν. Γι' αυτό και είναι πάνσοφος. Ξέρετε αδελφοί, ότι ο Θεός είναι πάνσοφος σημαίνει ένα πράγμα. Ποτέ δεν έχει ανάγκη να μάθει κάτι καινούριο. Ο Θεός δεν μαθαίνει όπως εμείς. Δεν αυξάνεται η γνώση Του με εμάς. Ούτε και περιμένει να δει τι θα κάνουμε για να δει τι θα κάνει. Το ότι είναι πάνσοφος σημαίνει και είναι παντογνώστης, σημαίνει πως δεν υπήρχε τίποτα να μάθει ποτέ. Γι' αυτό και είναι σοφός. Είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως το φανταστήκαμε εμείς και όχι όπως πραγματικά είναι. Για να μάθω λοιπόν να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε η καρδιά μου να προσκολάται στη σοφία,
πρέπει να καταλαβαίνω ποιος είναι ο Θεός που μου δίνει αυτές τις μέρες. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο. Ο Ψαλμός 90 λέει πως ο Θεός μας είναι Κύριος και αιώνιος, επομένως μόνο αυτός μπορεί να είναι καταφυγή μου. Σε ένα κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχω τίποτα, δεν ελέγχω τους χτύπους της καρδιάς μου, δεν ελέγχω αν θα ζήσω το επόμενο λεπτό, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία. Δεύτερο, πρέπει να έχω τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με το Θεό που είναι αιώνιος, το εδάφιο 3 λέει πως η δική μας επίγεια ζωή έχει ένα τέλος. Ξαναγυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα, λέγοντας «γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό». Εμείς είμαστε προσωρινοί, ο Θεός δεν είναι. Η ζωή εδώ στη γη κάποια στιγμή τελειώνει. Τα εδάφια 5 και 6 περιγράφουν περαιτέρω αυτό ακριβώς το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι. Παίρνεις σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς. Είναι καθώς η χλώη που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει, το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Κάθε χρόνο λοιπόν κάτι παραπάνω φεύγει. Πάμε προς το τέλος. Μοιάζει η ζωή μας σαν το λουλούδι που το πρωί ανθίζει, ώστε το μεσημέρι έχει χαλάσει και το βράδυ ξεραίνεται. Έλεγε στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός, «Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωταριού». Η ομορφιά έρχεται και φεύγει, η δύναμη, η δόξα, η δύναμη. Η ζωή είναι σύντομη. Και στα εδάφια 9 και 10 δίνει μια ακόμα εικόνα. «Γι' αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε, τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός». Πόσο σου παίρνει να στενάξεις? Τόσο κρατάει η ζωή. Όλη η ζωή μας είναι, δεν είναι 70 χρόνια, 80 αν υπάρχει ακμή, και τα καλύτερα από αυτά είναι κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γρήγορα και εμείς μισεύουμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας έχει ένα τέλος, η δόξα της φεύγει και κυλάει πολύ γρήγορα. Δεν θα είμαστε για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για πολύ λίγο. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου σωστά αν στο μυαλό μου ζω σαν να μην φύγω ποτέ από εδώ. Είναι κρίμα να ζω τη ζωή μου και να χτίζω τη ζωή μου λες και θα είμαι εδώ για πάντα, γιατί δεν θα είμαι. Και δεν είναι απλά κρίμα, είναι και αφέλεια μέγιστου βαθμού να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να πάω σχολείο, να πάρω καλούς βαθμούς, να περάσω σε κάποια σχολή, να βρω δουλειά, να κάνω κάτι παραπάνω, να δημιουργήσω οικογένεια, χωρίς ποτέ να σκέφτομαι και να βάζω μέσα σε αυτή την εξίσωση ότι εδώ θα είμαι για λίγο, και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Θυμόμαστε τα λόγια της επιστολής Ιακώβου. «Ελάτε τώρα εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτή την πόλη, θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε, οι οποίοι δεν ξέρετε τι θα συμβεί αύριο». Επειδή ποια είναι η ζωή σας? Είναι πραγματικά ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχέστε στις αλαζονίες σας. Κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Είναι αλαζονία να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα και να σχεδιάζω και να προγραμματίζω σαν να μην υπάρχει Θεός. Θες να μάθεις να μετράς τις μέρες σου σωστά, να ζήσεις τα χρόνια εδώ στη γη με τρόπο που να αξίζει, να θυμάσαι ποιος είναι ο Θεός. Είναι ο Κύριος, είναι αιώνιος, το μόνο αληθινό καταφύγιο. Μόνο σε Αυτόν μπορείς να ελπίζεις. Να θυμάσαι ποιος είναι ο άνθρωπος. Επιστρέφεις στο χώμα, η δόξα του φεύγει, η ζωή του είναι πολύ σύντομη. Η τρίτη αλήθεια. Να θυμάσαι πως ο Θεός ξέρει τα πάντα για σένα. Γι' αυτό αν δεν υπάρξει μετάνοια στη ζωή μας είναι πρόβλημα. Λέει στα εδάφια 7 και 8, «Η οργή σου μας αφάνισε και μας συντάραξε ο θυμός σου, τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές, στις όψεις σου το φως».
Δεν υπάρχει κρυφή αμαρτία, αδελφοί, για το Θεό. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε που ο Θεός να μην το ξέρει. Οι ανομίες μας, λέει, είναι μπροστά Του. Οι κρυφές αμαρτίες στο φως του προσώπου Του. Σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, ματιές, όλα τα ξέρει ο Θεός. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που δεν θέλουμε εμείς να παραδεχτούμε πολλές φορές. Ακόμα και τις αμαρτίες που θα κάνουμε. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια, η τρίτη, είναι πως αφού ο Θεός τα ξέρει όλα αυτά, για να ζήσω εγώ με τρόπο που η ζωή μου να βγάζει νόημα, έχω ανάγκη να ζω σε διαρκή μετάνοια. Η μετάνοια ξεκινάει από την ώρα της αναγέννησης και δεν με αφήνει ποτέ. Δεν με κάνει αυτό μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από το να ζήσω ένα ψέμα. Πως μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και δεν υπάρχουν συνέπειες. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και δεν θα το μάθει κανείς. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και δεν ενοχλώ κανέναν. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω. Οπότε μια και δεν με νοιάζει να έχω την καλύτερη θέση στον ουρανό, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Τι θα πούμε λοιπόν? Θα επιμένουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρη? Μη γέννητο. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πως θα ζήσουμε πλέον μέσα σε αυτήν? Επειδή ακριβώς ο Χριστός με άλλαξε, γι' αυτό όταν σκέφτομαι την περασμένη ζωή μου, λέω μη γέννητο. Και ένα ακόμα κίνητρο, θυμάστε τι λέει στην Α' Ιωάννου. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον ακόμα δεν έχει φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως ο Χριστός όταν φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Δηλαδή, καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνο. Ξέρω πως θα δω τον Θεό μια μέρα. Γι' αυτό θέλω να είμαι καθαρός. Γι' αυτό όταν πέφτω μετανοώ αμέσως. Και ο Θεός συγχωρεί. Αλλά προς Θεού μην παίζεις με την αμαρτία. Μην μικραίνεις το Θεό και μην τον προσβάλλεις. Όπως γράφει το εδάφιο 11 του ψαλμού. Ποιος ξέρει τη σοργή σου τη δύναμη και ποιος τη βία του θυμού σου? Ένας τη γνώρισε πλήρως. Ο Χριστός στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό πήρε πάνω Του την οργή του Θεού Πατέρα για μας. Για να μην την γνωρίσουμε εμείς. Για να ζήσουμε συμφιλειωμένοι με το Θεό. Για να μας καθαρίσει και να μην ζούμε όπως πριν, αλλά ελεύθεροι από την ενοχή και τη δύναμη της αμαρτίας. Να θυμάσαι ποιος είναι ο Θεός. Είναι ο Κύριος, είναι αιώνιος, το μόνο αληθινό καταφύγιο. Μόνο σε Αυτόν μπορείς να ελπίζεις. Να θυμάσαι ποιος είναι ο άνθρωπος. Επιστρέφεις στο χώμα. Η δόξα του φεύγει, η ζωή είναι σύντομη. Να θυμάσαι πως ο Θεός ξέρει τα πάντα για σένα. Ζήσε λοιπόν με διαρκή μετάνοια και πίστη. Και αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν βαθιά ριζωμένες μέσα μας, τότε αρχίζουμε και θέλουμε τα σωστά πράγματα. Τότε αρχίζουμε και ζητάμε από τον Θεό τα σωστά πράγματα. Και αυτό είναι το τελευταίο μέρος του Ψαλμού 90. Τα εδάφια 12-17. Τι ζητάς? Τι να ζητάω εγώ από τον Θεό, αν αυτή είναι η πραγματικότητα? Τρία πράγματα. Στο εδάφιο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Κύριε, αφού Εσύ είσαι αιώνιος, αφού εγώ είμαι προσωρινός, και πρέπει να αλλάζει η ζωή μου, πρέπει να ζω με μετάνοια, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις η ζωή μου εδώ να πάει χαμένη. Και ξέρετε με ποιο τρόπο πάει χαμένη η ζωή μας? Όταν αρχίζουμε και ζούμε μόνο για αυτά που μας χαρίζει ο Θεός και όχι για το Θεό. Τα καλά πράγματα που μας χαρίζει ο Θεός μπορεί να γίνουν ο σκοπός της ζωής μας. Και ενώ είναι καλά, να γίνουν είδωλα. Και η ζωή σου πάει χαμένη αν γίνει αυτό. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Χριστός για τον άφρονα πλούσιο?
Άφρονα, αυτή εδώ τη νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή σου. Άρα λοιπόν όσα ετοίμασες, τι νος θα είναι? Δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή μου μόνο για να μαζεύω πράγματα. Δεν μπορεί όλη μου η ζωή να είναι γύρω από τα δώρα του Θεού, που είναι καλά πράγματα. Κάπου αλλού είναι η ζωή. Δεν μπορεί ο Θεός μου να είναι ακόμα και τα πολύτιμα πράγματα που μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός μου να είναι η οικογένειά μου. Δεν μπορεί ο Θεός μου να είναι τα παιδιά μου. Δεν μπορεί ο Θεός μου να είναι η δουλειά μου. Δεν μπορεί ο Θεός μου να είναι η εικόνα μου για τον εαυτό μου. Είναι καλά πράγματα όλα αυτά. Αλλά αν γίνουν είδωλα, καταλήγω σαν τον άφρονα πλούσιο. Μαζεύω και μετά τι? Ο Χριστός είπε να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία. Γιατί τα πλούτη όσο περίσσια κι αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή. Ο Χριστός το θέτει απλά. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ζήσε για το Χριστό και τότε θα ζήσεις πραγματικά. Τότε και η υγεία και η οικογένεια και η εργασία και όλα τα όμορφα πράγματα, τότε θα έχουν τη σωστή τους θέση. Γιατί θα είναι δώρα του Θεού. Δεν θα είναι ο Θεός στη ζωή μας. Η αληθινή ζωή είναι ο Χριστός. Να προσκολώ την καρδιά μου στην σοφία σημαίνει να ακολουθώ το Χριστό. Η σοφία μας είναι ο Χριστός, στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Το δεύτερο που ζητάει. Χόρτασέ μας από το πρωί από την αγάπη σου και θα έχουμε εφροσύνη και αγαλίαση όλες τις μέρες της ζωής μας. Δηλαδή, όχι μόνο ζήσε για τον Χριστό, αλλά απόλαυσέ τον. Προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Χόρτασέ μας. Αδελφοί, πάρα πολλές φορές η πίστη μας δεν μας χορταίνει. Τις άλλες λέξεις. Αν μας χορταίνεις από την αγάπη σου, θα έχουμε εφροσύνη, αγαλίαση στις καρδιές μας. Χρειάζεται να απολαύσουμε την πίστη μας. Και για να απολαύσουμε την πίστη μας, πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο με το Θεό. Αγαπάς όποιον άνθρωπο έχεις ξοδέψει χρόνο μαζί του. Τον γνωρίζεις. Και όσο τον γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ δένεσαι. Και τότε η παρέα αρχίζει να γίνεται πιο ωραία. Θέλεις κι άλλο χρόνο μαζί του. Λες, έχουμε χημεία. Περνάμε καλά. Τα λέμε. Ανοίγει η καρδιά μου. Έτσι είναι και με το Θεό. Απόλαυσε το Θεό. Έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του. Ζήτησε από το Θεό να έχεις κάθε μέρα κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Δώσε χρόνο γι' αυτό. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει. Και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Πήγαινε στο Χριστό για να είναι χορτάτη ψυχή σου. Πήγαινε στο Χριστό ώστε ο λόγος του να κατοικεί μέσα σου πλούσια. Έτσι θα είσαι ξεκούραστος μέσα σου. Έτσι θα είναι η καρδιά σου γεμάτη με χαρά. Και θα μπορείς να είσαι γενναιόδωρος και ταπεινός και δυνατός. Τρίτο αίτημα. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας, και δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Στέργιονε το αποτέλεσμα των έργων μας. Κύριε, ό,τι είναι αυτό που θα επιτρέψεις να κάνω, αν εσύ δεν το ευλογήσεις, δεν θα στερεωθεί ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσω παιδιά, να έχω οικογένεια, η ζωή μου να είναι μια ζωή υπηρεσίας, την εργασία μου να τη χρησιμοποιήσω και να προσφέρω και να υπηρετήσω, να βιοποριστώ, αλλά και να προσφέρω και να υπηρετήσω τους γύρω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα που να μείνει αν ο Θεός δεν το στερεώσει, αν ο Θεός δεν το ευλογήσει. Προσευχή σου λοιπόν, Κύριε, στερέωσε την οικογένειά μου. Στερέωσε το μεγάλωμα των παιδιών μου. Στερέωσε την εργασία μου. Στερέωσε τη μαρτυρία μου. Στερέωσε την υπηρεσία μου. Στερέωσε την ομολογία μου. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους.
για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Θα στερεωθούν όλα αυτά που ετοίμασε ο Θεός για μένα να κάνω για τη δόξα Του. Αυτά τα τρία αιτήματα τι λένε? Να ζω με επίγνωση σημαίνει να ακολουθώ τον Χριστό, να απολαμβάνω τον Χριστό και να εξαρτιέμαι από την ευλογία Του για ό,τι κάνω. Αξίζει, καθώς τελειώνουμε, να έχουμε υπόψη μας το εξής. Ο ψαλμός αυτός γράφτηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το λαό Ισραήλ και για τον Μωυσή προσωπικά. Όλο το βιβλίο των ψαλμών, οι 150 ψαλμοί, είναι χωρισμένοι σε 5 κομμάτια. Αυτά τα 5 κομμάτια δεν είναι τυχαία. Το κάθε κομμάτι αντιστοιχεί σε κάθε βιβλίο του Πεντατεύχου. Ο ψαλμός 90 είναι η αρχή του τέταρτου βιβλίου και αντιστοιχεί με το βιβλίο των αριθμών. Στο βιβλίο των αριθμών μαθαίνουμε πως ο Θεός για 40 χρόνια τους άφησε μέσα στην έρημο γιατί απίστησαν. Πίστεψαν την εικόνα που έδωσαν οι 10 κατάσκοποι και όχι οι 2, ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί. Για 40 χρόνια λοιπόν περιπλανιόντουσαν μέσα στην έρημο. Γι' αυτό λέει ο Μωυσής στο εδάφιο 15. «Δώσ' μας τόσες μέρες αγαλίασης όσες ήταν οι μέρες που μας πέδευες, όσος ο χρόνος που δυστυχούσαμε. Δείξε στους αφοσιωμένους σου το έργο σου και στα παιδιά τους τη μεγαλοσύνη σου». Κάπου λοιπόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο γράφτηκε αυτός ο ψαλμός, ο οποίος μαζί με το βιβλίο του Ιώβ είναι από τα πιο παλιά τμήματα της βίβλου. Το αναφέρουμε αυτό, αδελφοί, γιατί ζούμε και εμείς σε μια αντίστοιχη πορεία. Βαδίζουμε στην ουράνια πόλη, στην καλύτερη πατρίδα. Και πολλές φορές κάνουμε το ίδιο λάθος με τους Ισραηλίτες. Ενώ έχουμε δει τη δύναμη του Θεού στο παρελθόν, ενώ ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, αντί να απολαμβάνουμε το Θεό, βολοδέρνουμε στην έρημο. Ο Μωυσής λέει, δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο έτσι. Αυτό να πούμε κι εμείς. Δείξε, Κύριε, στη γενιά μας, δείξε στα παιδιά μας τη μεγαλοσύνη σου. Δείξε τι έργο κάνεις για να πάρουμε μέρος, να ξοδέψουμε τα χρόνια μας τιμώντας το Θεό. Τρεις αλήθειες λοιπόν. Να θυμάσαι ποιος είναι ο Θεός. Είναι ο Κύριος, είναι αιώνιος, είναι το μόνο αληθινό καταφύγιο. Να θυμάσαι ποιος είναι ο άνθρωπος. Επιστρέφει στο χώμα. Η δόξα του φεύγει, η ζωή είναι σύντομη. Να θυμάσαι πως ο Θεός ξέρει τα πάντα για σένα. Γι' αυτό συμφιλιώσου με το Θεό και ζήσε με διαρκή μετάνοια και πίστη. Ζήτα τρία πράγματα. Κύριε, δίδαξέ με να ζήσω με σοφία. Για το Χριστό δηλαδή. Δίδαξέ με να απολαμβάνω το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό που μου ανέθεσες να κάνω, αυτά που θα επιτρέψεις να ζήσω, στερέωσέ τα εσύ για τη δόξα του Θεού. Αμήν.